Τώρα θα πάμε στην Ιερά Μητρόπολη Καστορίας, όπως λέγαμε και πριν και όπως έχετε ήδη πληροφορηθεί. Είναι η εβδομάδα που ξεκινούν τα καραβαγγέλια, είναι ένας θεσμός που έχει αγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία, όπως το δηλώνει βέβαια και η ονομασία, είναι προς τιμήν του θρηλυκού Μητροπολίτη Καστορίας Γερμανού Καραβαγγέλη. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τη Μητρόπολη, μας περιμένει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Καλίνικος. Την ευχή σας πρώτα απ' όλα, Σεβασμιότατε. Χαίρετε του κυρίου μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Εμείς ευχαριστούμε και ξεκινούν τα καραβαγγέλια, έτσι, κάθε χρόνο έχουμε τις εκδηλώσεις αυτές. Φέτος το θέμα σας ποιο είναι? Είναι τα δεύτερα καραβαγγέλια και το θέμα μας είναι, το γενικό θέμα είναι ο οικουμενικός ελληνισμός. Φέτος είναι πεθήμερες εκδηλώσεις και το κεντρικό θέμα είναι ο οικουμενικός ελληνισμός, που η ουσία του θέματος είναι να δούμε τι είναι ο ελληνισμός, τι είναι ο οικουμενικός ελληνισμός. Αν αυτό ο ελληνισμός συνεχίζει να πορεύεται μέσα στον χρόνο με τις αξίες τις οποίες ανέδειξε ή τις οποίες υπηρέτησε, και αν παραμένει κοινωνικός, αν παραμένει ενάρετος, οικουμενικός, και την αφόρμηση μας την δίνει και η επέτειος των 120 ετών του Παύλου Μελά, τον οποίο εγώ θα παρουσιάσω στην εισαγωγική μου ομιλία ως έναν οικουμενικό Έλληνα, όχι μόνο ως προς το τόπο καταγωγής του ή ως προς τους τόπους με τους οποίους συνδέθηκε, Μασαλία, Οδυσσό, Αθήνα, Ήπειρο που ήταν ο πατέρας του, Μακεδονία, αλλά κυρίως ως προς τις αξίες τις οποίες αντιπροσώπευε, τις οποίες είχε εστερνιστεί, τις οποίες εξέφρασε. Οι αξίες είναι αυτές που κάνουν, νομίζω, τον ελληνισμό οικουμενικό και έναν Έλληνα οικουμενικό. Πραγματικά πολύ όμορφο να το ακούμε αυτό, δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ ίσως. Οικουμενικός Έλληνας λοιπόν, ο Παύλος Μελάς. Είναι πραγματικά έτσι όμως, αν το σκεφτούμε. Είναι ένα πρότυπο ζωής. Ο Παύλος Μελάς δεν είναι απλώς ένας στρατιωτικός, ένας πολεμιστής. Βλέποντας μέσα στα κείμενά του και αυτά που έγραψε στη γυναίκα του μέσα από τον πόλεμο, που ήταν όλα αυθόρμητα, δείχνει εκεί την ευαισθησία του, τη στοργή του, την πίστη του, τη φιλοπατρία του, τις αξίες του, την ευγένειά του, τα πάντα. Και μπορεί να είναι πρότυπο και για τον Έλληνα και για τον πατριώτη και για τον πιστό. Δεν είναι Άγιος, αλλά νομίζω ότι όλα τα στοιχεία τα οποία είναι ήρωας, αλλά νομίζω ότι όλα τα στοιχεία που είχε είναι πάρα πολύ σημαντικά να μας, ως πηξίδα για τον σημερινό Έλληνα. Τέλος πάντων, ως ένα πρότυπο τι είναι ο Έλληνας. Και μέσα στα πλαίσια αυτά, εκτός από τη μία ημερίδα που θα έχει ιστορικό χαρακτήρα και θα μελετήσει το θέμα οικουμενικός ελληνισμός, αυτό θα γίνει το Σάββατο, υπάρχει και μία άλλη ημερίδα που θέλουν να συνδυάζονται αυτές, που έχει κοινωνικό χαρακτήρα και έχει θέμα κοινωνική μόνωση και αυτισμός. Γιατί και η προσφορά του Γερμανού Καραβαγγέλη και της Εκκλησίας μας και του οικουμενικού ελληνισμού, του ελληνισμού, στηρίζεται σε αυτό, στην ιστορία, στις αξίες του και βεβαίως στην κοινωνικότητά του. Όχι, είναι πραγματικά, νομίζω, αυτό που ψάχνουμε, τα πρότυπα που θέλουμε, ειδικά για τους νέους μας, Σεβασμιότατε. Είπατε, ο Παύλος Μελάς ένα πρότυπο, όντως. Δηλαδή, αυτά πρέπει να είναι τα πρότυπά μας, τα ξεχνούμε, έτσι. Ναι, χθες πρέπει να σας πω, θα ξεκινήσει, τα καραβαγγέλια θα ξεκινήσουν με ένα θεατρικό, το οποίο είναι πολύ δυνατό, αναφέρονται, γράφεται και στην πραγματικότητα με βάση τις επιστολές του Παύλου Μελά στη γυναίκα του Ναταλία. Εχθές πήγα και είδα τη τελική πρόβα ή την πρώιμη τελική πρόβα. Το διδάσκει μια εμπνευσμένη δασκάλα. Έχει κινητοποιήσει εκεί πολύ κόσμο και μεγαλύτερους και μικρά παιδιά. Και ενώ ήταν πρόβα, πήγαμε και στην αίθουσα, δεν ήταν ντυμένοι ακόμα τα παιδιά, πρόβα κανονικά. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και σκεφτόμουν κατά τη διάρκεια της πρόβας ότι τελικά πρέπει και στόχος της παιδείας μας είναι οι Έλληνες να συνεχίζουν να συγκινούνται και να κλαίνε με αυτά τα αγνά πρότυπα. Και νομίζω ότι στόχος όλης της ξένης προπαγάνδας, γιατί γίνεται πάντοτε ένας πόλεμος, αυτό δεν το αρνούμαστε, δεν είμαστε αφελείς, γίνονται πολλοί πόλεμοι και συμβατικοί με όπλα και πολιτισμικοί και πόλεμοι προπαγάνδας, μια χώρα ενάντια στην άλλη. Νομίζω ότι και η προπαγάνδα που υπάρχει και πολεμά την πατρίδα μας στις τελευταίες δεκαετίες είναι στο να μας κάνει
να μην συγκινούμαστε και να μην κλαίμε με αυτούς τους αγνούς ανθρώπους και να μας παρουσιάζει όλο κάτι χιδεότητες ως πρόσωπα και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Οπότε νομίζω ότι αυτός ο αγνός άνθρωπος, ο στοργικός ο νιός, το είπα και άλλη φορά νομίζω στο κανάλι σας, ο στοργικός σύζυγος, ο ευαίσθητος, ο πατριώτης, ο πιστός, ο ευαίσθητος άνθρωπος, νομίζω ότι είναι ένα πρότυπο ελληνισμού για τον οποίο χαιρόμαστε και μας δίνει θάρρος να πορευόμαστε στον 21ο και 22ο και όποιους αιώνες, διότι στη βάση του και στην ουσία του άνθρωπος δεν αλλάζει. Είναι η παράσταση που θα γίνει τώρα την Τετάρτη στο Άργος Οριστικό, αυτή που αναφερθήκατε, έτσι είδατε την πρόβα εχθές. Ναι, ναι. Είναι ο θάνατος του παλικαριού. Θα νομίζω ότι όσοι δεν το παρακολουθούν θα χάσουν. Εγώ είδα την πρόβα και τη μισή μάλιστα πρόβα και πραγματικά έμεινα έκπληκτος. Είχαμε συζητήσει, ήδη είχα δώσει εγώ το θέμα στην δασκάλα, αλλά η όλη προετοιμασία και ο τρόπος που το παρουσιάζουν εκεί, μεγάλοι και μικροί, είναι κάτι απίστευτο. Και μάλιστα σκεφτόμαστε να πούμε στην δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να παιχθεί και για τα σχολεία. Είναι κάτι πολύ συγκλονιστικό. Μετά έχουμε τις ημερίδες μας, τη χοροδιακή ημέρα, την άλλη ημερίδα, το συλλήτουργο και το αρχιερατικό μνημόσυνο για όλους τους κατόχους μου, με το συγκινητικό κατάθεση Στεφάνου στο μνημείο που είχε αναγείρει το ψηφιδωτό στην αυλή του Επισκοπείου Μακαριστός Σεραφείμ. Και βεβαίως θα κλείσει με την συναιστίαση για το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο που παρουσιάζει όλο το έργο του, μια συναισθίαση με πολύ μεγάλη συμμετοχή λαού και γίνεται μια ομιλία. Σήμερα, φέτος θα γίνει ομιλία από τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου, ο Άγιος Καλλίνικος και η Φιλανθρωπία, ή η Φιλανθρωπία κατά τον Άγιο Καλλίνικο, και θα γίνει ο απολογισμός. Είναι ένα, το αισθανόμαστε σε ένα όσο το δυνατόν μια ολοκληρωμένη εκδήλωση για να προβάλλουμε, να γνωρίσουμε. Εμείς πλέον αρχίζουμε να απογοητευόμαστε από τα γενικότερα μέσα, τα οποία λειτουργούν πλέον ως μέσα προπαγάνδας και πολλές φορές και τα παιδαγωγικά μας μέσα δεν βασίζονται στις αξίες του ελληνισμού. Δεν μιλάμε τώρα για αυτό το ψευδεπίγραφο δίπολο μέσα στο οποίο μας έχουν εχμαλωτήσει τη σύγχρονη ζωή μας προοδευτικός συντηρητισμός. Αυτά, συγγνώμη που το λέει, είναι τεχνάσματα. Ναι. Τεχνάσματα για να συζητάνε άνθρωποι που δεν βλέπουν ούτε στο βάθος του παρελθόντος μας, ούτε στο μέλλον των παιδιών μας. Εμείς είμαστε Έλληνες και πορευόμαστε στην ιστορία προκειμένου να γνωρίσουμε τον Θεό και καλλιεργώντας τις αρετές, την αγάπη, τη συγχώρηση, την αλληλοβοήθεια, την θυσία. Αυτό είμαστε. Και θέλουμε και πλέον να στηριχτούμε και στις δικές μας δυνάμεις, ώστε τα παιδιά, ο λαός, να παίρνει θάρρος από τον ελληνισμό, από τα πρότυπά μας, από τους Αγίους μας, και να πορεύεται και να μην λαμβάνει υπόψη του πώς να τα πω, τα πρότυπα, τα κενά, τα κούφια πρότυπα τα οποία παρουσιάζουν. Έτσι, και έχουμε τόσους πολλούς και Αγίους βέβαια και ήρωες να επιδείξουμε, τόσα πρότυπα για την νεολαία μας. Έτσι. Και μάλιστα μία από τις... Και οι συζυγίες θα είναι σημαντικές, αλλά το μία από τις συζυγίες είναι και η λεγόμενη ιστοριογραφία. Άλλο είναι ιστορία, άλλο είναι η ερμηνεία της, άλλο είναι το γράψιμο της ιστορίας. Και εμείς ως λαός ιστορικός και αρχαίος, που έχουμε, να το πούμε έτσι, μια ιδιαίτερη δόξα και εξειδίκευση στην ιστορία και στη θεολογία, δεν πρέπει να δεχόμαστε να μας γράφουν άλλοι σε ξένα πανεπιστήμια την ιστορία μας. Δόξα τω Θεώ, έχουμε και ιστορικούς, έχουμε και διαρκή και συνεχή πορεία μέσα στον χρόνο, έχουμε και εξειδίκευση σε αυτά τα θέματα και νομίζω είμαστε ικανοί να γράφουμε μόνοι μας και να διδασκόμαστε την ιστορία μας και όχι όπως τη βλέπουν ή όπως θέλουν να τη βλέπουν και να μας την παρουσιάζουν άλλοι άνθρωποι. Κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του δεδομένα. Εμείς θέλουμε να παραμείνουμε Έλληνες. Σεβασμιότατε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Το γνωρίζετε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και για την προβολή των εκδηλώσεων αυτών της Ιεράς Μητροπόλεως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με μεγάλη χαρά. Την ευχή σας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Καραβαγγέλια λοιπόν, τα δεύτερα Καραβαγγέλια αφιερωμένα στον Οικουμενικό Ελληνισμό λοιπόν, με αφορμή τα 120 χρόνια από τον θάνατο του παλικαριού του Παύλου Μελά. Φέτος παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ακούσατε και τη θεατρική παράσταση στο Άργο Σερεστικό, μουσικοχορευτική, θεατρική. Είναι αυτή την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Πνευματικό εκεί. Όσοι μας ακούτε, να δώσετε το παρόν, γιατί όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, από την πρόβα και μόνο καταλάβαμε ότι αξίζει και μάλιστα πολύ. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε. Ένα μικρό βίντεο θα παρακολουθήσουμε για την Αγία Αγάθη, η οποία τιμάται σήμερα από την Εκκλησία μας, και επιστρέφουμε πάλι εδώ με την επόμενή μας σύνδεση.